Επιστρέφουμε στο στούντιο που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάση Ζεμπίλη. Κύριε Ζεμπίλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να βλέπαμε εδώ στο ρεπορτάζ για τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι 1,2 δισεκατομμύρια εφορελαφρύνσεις στον προϋπολογισμό του 2020. Και έρχομαι εδώ και σας ρωτάω, είναι αυτό αρκετό για να στηθεί η ελληνική αγορά? Κοιτάξτε, από το πρώτο που πρέπει να πούμε και να ξεκινήσουμε είναι ότι οι φοροελαφρύνσεις έχουν ξεκινήσει. Και είναι πρωτοφανές στα χρονικά, όσοι το παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία τηρεί το προεκλογικό της λόγο, το πρόγραμμά της το προεκλογικό, και μάλιστα υλοποιεί τις δεσμεύσεις της πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που ήδη έχει θέσει. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ σημαντικές μειώσεις ήδη. Έχουμε μειώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους οικογενειάρχες, τον απλό λαϊκό κόσμο, γιατί ένα ζήτημα είναι οι φοροελαφρύνσεις και κατά το πόσο ενισχύουμε τις επενδύσεις. Ένα άλλο ζήτημα όμως, διότι είχε να κάνει και με το ρεπορτάζ το οποίο είδαμε πριν, είναι το κοινωνικό πρόσωπο αυτής της κυβέρνησης. Γιατί κάποιοι περιμέναν ότι θα έχουμε ένα ανάργητο νεοφιλελεύθερο πρόσωπο, και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μέτρα κοινωνικά, μέτρα τα οποία ενισχύουν τις λαϊκές μάζες. Παραδείγματος χάρη, την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σε φοροελαφρύνσεις. Το εισόδημα το οποίο κατέβαλαν οι επιχειρήσεις γνωρίζουμε στην Ελλάδα ότι ήταν υπερβολικό. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην είναι ένας χώρος, μια περιοχή, μια χώρα η οποία επελέγεται από επιχειρηματίες. Αλλά αυτό βεβαίως είναι και σε ένα συνδυασμό και άλλων μέτρων. Ιδιαίτερα δε ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε ένα προφίλ φιλικό προς επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα, και αν δούμε και με πολλές εμβληματικές επενδύσεις στη χώρα μας, όπως ήταν στη Χαλκιδική, όπως ήταν με το Ελληνικό, υπήρχε αυτό το κλίμα μιας αντιπαλότητας, είτε από την επίσημη κυβέρνηση, είτε από φορείς της γενικής διακυβέρνησης, από την αρχαιολογία, τα δασαρχεία ή οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν αποτρέπονταν οι επιχειρηματίες, γιατί θεωρούσαν την Ελλάδα ότι είναι μια χώρα με ιδιαίτερο κόστος, ότι καταβάλλει ιδιαίτερο κόστος και με κίνδυνο ως προς την επένδυση την οποία θα είχαν. Έτσι, καλό λοιπόν, βέβαια να ξεκλειδώσουν οι μεγάλες επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να αλλάξουμε και το όνομα της Ελλάδας στο εξωτερικό, να γίνουμε μια χώρα γνωστή για τις επενδύσεις που μπορούν να γίνουν με ευκολία και ταχύτητα. Απ' την άλλη όμως τα μεγάλα θέματα, αυτά που πραγματικά εμποδίζουν τους επενδυτές, η γραφειοκρατία, η φορολογία, δεν έχουν ακόμα αλλάξει. Αυτά είναι η φορολογία, είπαμε, έτσι ότι βρισκόμαστε στο δρόμο αυτό. Έχει ξεκινήσει, είναι στους στόχους. Από εκεί πέρα γνωρίζετε ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο επενδύσεων στην Ελλάδα. Το νέο επενδυτικό νομοσχέδιο θα ρυθμίζει ένα σωρό ζητήματα αυτής της μορφής, θα καθιστά τις επενδύσεις σίγουρα ένα ευνοϊκότερο πεδίο, ένα ευνοϊκότερο κλίμα στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, πέραν δεν θα αναφερθώ επιμέρους στην οικοδομή με την αναστολή του ΦΠΑ, πολύ σημαντικά πράγματα που θα έχουμε κίνηση έτσι της βιομηχανίας της οικοδομής στη χώρα μας, που είναι σημαντική. Παραδείγματος χάρη, το να μπορεί άμεσα ο επενδυτής να έχει εικόνα ως προς τις πολεοδομικές δεσμεύσεις που έχει ένα ακίνητο, ένα γήπεδο στο οποίο θέλει να επενδύσει. Ξέρετε ότι σήμερα αυτό ήταν μια μακρά ταλαιπωρία στους Δήμους, στις πολεοδομίες, από τον Άννα στον Καϊάφα, με αποτέλεσμα πολλές φορές έχουμε μια επένδυση χαρακτηριστική στην Εύβοια, που έγινε, επενδύθηκα πολλά χρήματα, ξεκίνησε να λειτουργεί και κατόπιν το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η συγκεκριμένη αυτή βιομηχανία δεν τηρούσε τους περιβαλλοντικούς όρους, διότι ιδρύθηκε και εγκαταστήθηκε σε μια περιοχή που δεν επιτρέπονταν αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για ποιο κλίμα μιλάμε στους επιχειρηματίες. Κρατώ ότι είσαστε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Θέλω να αλλάξουμε ένα θέμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όχι μόνο είμαστε αισιόδοξοι, νομίζω ότι το διεθνές περιβάλλον, ο τρόπος με τον οποίο δανείζεται η χώρα, οι αποδόσεις των ομολόγων, ο τρόπος με τον οποίο δανείζεται τότε, δείχνει πλέον ότι υπάρχει μια σαφέστατη αλλαγή υπέρ της χώρας μας. Ναι, και βλέπουμε ότι πολλοί από αυτούς τους οικονομικούς δείκτες βελτιώνονται εδώ και αρκετά χρόνια. Σημασία έχει να συνεχίζουν να βελτιώνονται και στο μέλλον. Και εγώ θέλω να αλλάξουμε θέμα, να σας ρωτήσω για το προσφυγικό, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει τα πάντα. Τις τοπικές κοινωνίες στα νησιά που αντιμετωπίζουν, που σηκώνουν το μεγάλο βάρος από το προσφυγικό, αλλά και την ενδοχώρα, τώρα που υπάρχει αυτό το σχέδιο για την μετακίνηση των προσφύγων. Και ένα μεγάλο ερωτηματικό: τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Θα μπορέσουν να ενσωματωθούν, θα ξαναγυρίσουν στην Τουρκία, θα υπάρξει επιχορήγηση, θα υπάρχει κάποια βοήθεια από την Ευρώπη, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό? Κοιτάξτε,
Επειδή σήμερα και ήταν... ρωτώ γιατί, γιατί ξέρω ότι και στην Εύβοια φιλοξενείται πρόσφυγες. Έχουμε, έχουμε στην hot spot. Αντιλαμβάνεσαι, σήμερα ερχόμαστε από μια μέρα που είχαμε πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή μου και σε όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι, την προσφυγική μνήμη. Mm. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα είναι ταυτισμένη με την προσφυγιά και από την αρχή όταν με τους ηκέτες και με το, την μικρασιατική καταστροφή. Όμως αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα ξεφεύγει από τις δυνατότητες της χώρας. Ναι, μεν αντιμετωπίζουμε με κατανόηση, με αλληλεγγύη, με ανθρωπιά, υπερασπιζόμαστε την αξία του ανθρώπου. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτές οι ορδές και αυτά τα κύματα των μεταναστών και των προσφύγων. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιχειρείται και να ανακοπούν τα ρεύματα αυτά. Θα υπάρξει συνεργασία του λιμενικού και του στρατού και βεβαίως να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Με το να υπάρξουν εγκαταστάσεις και στην ενδοχώρα. Εδώ δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτήν της προηγούμενης κυβέρνησης, διότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί τώρα 2,5 μήνες. Θα έπρεπε η προηγούμενη κυβέρνηση που είχε να διαχειριστεί και ένα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, που ελέγχεται βέβαια έτσι πως το διαχειρίστηκε, να υπήρχε να έχει δημιουργήσει μια καλύτερη υποδομή. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Υπάρχουν ενδεχομένως και ευρωπαϊκές ευθύνες. Σαφέστατο. Είναι σαφέστατο, διότι εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός υποδοχής και τακτοποίησης των μεταναστών. Αντιλαμβανόμαστε ότι ναι μεν θέλουν όλοι τα πλεονεκτήματα και τα αποτερήματα της συνθήκης Σέγγεν, την ελεύθερη διακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων, όμως δεν αναλαμβάνουν το κόστος που τους αντιστοιχεί. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η Ευρώπη είναι ένα πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι βλέπουμε το τελευταίο καιρό και στην Ιταλία, τη Γαλλία βεβαίως, τη Γερμανία και την Ισπανία ότι υπάρχουν κινήσεις προκειμένου να υπάρξει αυτός ο ευρωπαϊκός μηχανισμός, ο οποίος βέβαια θα μπορέσει να σηκώσει ένα βάρος. Είναι αναντίστοιχο, είναι παντελώς άδικο για τη χώρα μας. Δεν μπορεί να σηκώνει το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και μια δίκαιη κατανομή των προσφύγων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάτι που εξετάζαμε και στην αρχή του Δελτίου είναι η σύνδεση μεταξύ των αυξημένων προσφυγικών ροών και των κινήσεων της Τουρκίας που ασκεί πιέσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και κακά τα ψέματα, είμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει αυξημένη τουρκική προκλητικότητα σε διάφορα επίπεδα. Και θα ήθελα με αυτό το σύνδεσμο να περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι τι θα μπορούσα, και να τελειώσουμε με αυτό, τι θα μπορούσε να συζητήσουν ο Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν στις ΗΠΑ, την ώρα που οι υπουργοί του Ερντογάν κάνουν λόγο ότι αν χρειαστεί θα κάνουν και νέο Ατήλα και ότι θα ανοίξουν και την Αμόχωστο και ότι θα διεκδικήσουν τη γαλάζια πατρίδα που είναι το Μισό Αιγαίο. Είναι γεγονός ότι συνδέεται, δεν υπάρχει βολία. Και αν συνδέεται με υποσχέσεις, με υποσχεμένα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά κονδύλια έτσι ευρωπαϊκά, προκειμένου και η Τουρκία να μπορέσει να ανταποκριθεί, διότι υπόψη είναι ότι ο Ερντογάν χρεώνει την οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, το χρεώνει στο προσφυγικό. Σε ό,τι αφορά αυτό λοιπόν, εν μέρει θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει και δίκιο. Όμως το θέμα είναι ότι το συνδέει με ευρύτερα ζητήματα τα οποία έχει να κάνει και κυρίως με την ζώνη την οποία θέλει να δημιουργήσει βόρεια της Συρίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει και το κουρδικό πρόβλημα, να αντιμετωπίσει και τα δύο ζητήματα δηλαδή μαζί, κουρδικό και προσφυγικό. Και είναι προφανές ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκβιάζει την Ευρώπη και, και τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι γεγονός ότι είναι απομονωμένος, έτσι δεν υπάρχει βολία. Είναι απομονωμένος και από τους συμμάχους του, τους παραδοσιακούς, την Αμερική και τον ΝΑΤΟ και κυρίως με την Ευρώπη. Υπάρχει μια προκλητικότητα, μια επιθετική διπλωματία, την οποία τη βλέπουμε καθημερινά να εξελίσσεται και σε λεκτικό επίπεδο αλλά και είναι σε επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο βλέπετε να μπορεί να μας οδηγήσει σε νέες ακριβές αμυντικές δαπάνες, σε εξοπλισμούς? Δεν θεωρώ ότι στην εποχή μας έτσι λύνονται τα ζητήματα. Αυτό που θεωρώ ότι θα είναι επιδίωξη του Πρωθυπουργού μας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που στο περιθώριο της οποίας θα δει και τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, ότι θα πρέπει πλέον να υπάρξει μια επανεκκίνηση των επαφών, των συζητήσεων, σε διερευνητικό έστω επίπεδο, προκειμένου να επιλύονται τέτοιου είδους ζητήματα, να μην φτάνουμε στις εντάσεις και να είναι και, αν θέλετε, και ένας μοχλός εκτόνωσης των όποιων αντιθέσεων και αντιδράσεων, γιατί μου είναι αδιανόητο ότι στις μέρες μας ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το επίπεδο και να πάμε σε μια πολεμική σύγκρουση. Άρα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση είναι προφανές ότι με αυτοπεποίθηση, με δύναμη, αυτό το οποίο επιδιώκει είναι το διάλογο,
με την Τουρκία, προκειμένου να επιλύονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο οι όποιες διαφωνίες και πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Και όλα αυτά βλέπουμε ότι πέρα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική, που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά τους, έχουμε και το σχεδιασμό για το μέλλον. Η κυβέρνηση ξεκίνησε με το επιτελικό, προχώρησε στις φορελαφρύνσεις και τώρα έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο φθινόπωρο, το οποίο αναμένεται να έχει και δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς. Πολύ σύντομα, πιστεύετε ότι μέσα στο 2020 μπορεί η ελληνική οικονομία να πετύχει τους στόχους που έχουν θέσει η κυβέρνηση και θεσμοί και να επιτύχει μια αναβάθμιση ενδεχομένως και από τους οίκους αξιολόγησης και να διεκδικήσει χαμηλότερους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων? Πολύ σύντομα. Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ ότι ήδη αναφέρθηκα και πριν ότι έχουμε την εικόνα. Έχουμε τις χαμηλότερες επιδόσεις των ομολόγων. Επίσης, ότι από την ίδρυσή του. Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο φαίνεται σε όλο τον κόσμο ότι πλέον είναι ευνοϊκό για επενδύσεις για την χώρα μας, για την Ελλάδα. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι ξεκάθαρα η Ελλάδα θα αποτελέσει μια ευχάριστη έκπληξη και μάλιστα παρά το γεγονός ότι θα έχουμε δυστοκία στη διεθνή οικονομία. Φαίνεται δηλαδή το επόμενο διάστημα. Κρατάω αυτό που λέτε, ότι η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη μέσα σε ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον. Διότι η κυβέρνηση αυτή χτίζει την αξιοπιστία. Σε αυτό σημείο, κύριε Ζεμπίλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο του Κόντρα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.